Εκλογές. Εγώ αυτό που βλέπω είναι ότι η Νέα Δημοκρατία φοβάται τις εκλογές. Ο κύριος Μεϊμαράκης ως μεταβατικός προσωρινός πρόεδρός της προσπαθεί να ροκανίσει το χρόνο λέγοντας διάφορα. Ε, και επίσης κάνω την πρόβλεψη ότι η Νέα Δημοκρατία στις εκλογές του Σεπτεμβρίου θα σημειώσει ποσοστό χαμηλότερο από το ιστορικό χαμηλό που κατέγραψε ε, η Νέα Δημοκρατία με ηγεσία Σαμαρά. Τώρα, σε ό,τι αφορά ε, το διεθνή τύπο και τους διεθνεί οίκους, όσα είπε ο κ. Μαϊμαράκης είναι παντελώς ανακριβή. Ή δεν διαβάζει ξένο τύπο ή αυτός που του έχει αναθέσει, ο σύμβουλός του που του έχει αναθέσει να τον ενημερώνει, δεν κάνει καλά τη δουλειά του. Όλος ο διεθνή τύπο και οι διεθνεί οίκοι δεν θεωρούν τυχοδιοκτισμό την προσφυγή στις κάλπες, αλλά αναγκαστική επιλογή που μπορεί να δώσει στην Ελλάδα κυβερνητική σταθερότητα και προοπτική μια κυβέρνηση τετραετία. Α διαβάσει ο κ. Μαϊμαράκη πριν κάνει την επόμενη του δήλωση. Τη γράφουν σε όλο τον κόσμο. Μάλιστα. Και δεύτερον, και δεύτερον, κυβέρνηση άλλη από αυτή τη Βουλή δεν μπορεί να προκύψει και του το είπε και ο κύριος Θοδωράκης, του το είπε και η κυρία Γεννηματά. Δεν του το είπε μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, ο Αλέξης Τσίπρας του είπε δεν έχει νόημα να κάτσουμε να συ... συζητούμε για την προοπτική μιας άλλης κυβέρνησης από αυτή τη Βουλή από τη στιγμή που δεν υπάρχουν αυτά τα περιθώρια. Και ένα τελευταίο, Καθαρέ mm -hmm. καθαρές κουβέντες. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν σκοπεύει ερήμην του λαού να βάλει από το παράθυρο στην κυβέρνηση Αυτού που ο λαό έδιωξε από την πόρτα. Και εννοώ το Πασό και τη Νέα Δημοκρατία. Αν ο λαό θέλει να φύγει ο ΣΥΡΙΖΑ και ο Τσίπρας και να έρθει πρωθυπουργό ο Μεϊμαράκη ή ο Βενιζέλο ή ο Σαμαρά. Ναι. Έχει τρόπο να το δείξει στην κάλπη. Μάλιστα. Να μην φοβόμαστε τη δημοκρατία. Κύριε Παπαδημούλη, δύο τελευταίε ερωτήσει εντάχει. Η μία είναι απλή. Αν ο Αλέξης Τσίπρας θα απαντήσει στο τηλεφώνημα, αν του τηλεφωνήσει, του Παναγιώτη Λαφαζάνη και σε συνδυασμό με το αν ο Αλέξη Τσίπρα, αν χρειαστεί, θα τηλεφωνήσει στον Παναγιώτη Λαφαζάνη με τα εκλογικά, εάν και εφόσον δεν υπάρξει ε, αυτοδυναμία. Κοιτάξτε, θεωρώ όλα αυτά τα διήμερα και τα τριήμερα των διερευνητικών εντολών ε, χαμένο χρόνο. Ε, και κινήσεις και ενέργειες των εντολοδόχων πρωθυπουργών για τη δημιουργία εντυπώσεων, παρότι ξέρουν, και ο κ. Μαϊμαράκης ξέρει, και ο Παναγιώτης Λαφαζάνης ξέρει ότι δεν μπορούν να σχηματίσουν κυβέρνηση. Δεν μπορεί πέρα από εντολοδόχο να γίνει πρωθυπουργό από αυτή τη Βουλή, ούτε με Μαράξ, ούτε ο Λαφαζάνη. Αυτό το ροκάνισμα του χρόνου, κατά τη γνώμη μου, δεν ωφελεί σε τίποτα. Όπω ε, ο Μεϊμαράκη επικοινώνησε με τον Τζίπρα και μιλήσαν στο τηλέφωνο, έτσι, αν ο Λαφαζάνη ζητήσει να μιλήσει με τον Τζίπρα, θα μιλήσει με τον Τζίπρα. Μέχρι χθε μιλούσαν ω μέλη τη ηγεσία του ίδιου κόμματο και ο Λαφαζάνη ήταν υπουργό τη κυβέρνηση Τσίπρα με επιλογή Τσίπρα. Επομένω, δεν πάψαν να μιλούν και το ίδιο, ναι. το ίδιο θα συμβεί αν χρειαστεί και μετά τι εκλογέ. Αλλά λυπάμαι γιατί έσπευσε ο Παναγιώτης Λαφαζάνη την ίδια ώρα που λέει: Θέλω να τα βρω με το κουκουέ. Να πει δεν υπάρχει καμία περίπτωση να συζητήσω για συνεργασία ή έστω ανοχή με, την, με το ΣΥΡΙΖΑ και τον Τσίπρα. Το θεωρώ λάθος. Πρέπει να κλείσουμε, αλλά μία-μία φράση σα θέλω γιατί τοποθετηθήκατε εχθέ. Οι διερευνητικέ εντολέ και όλη αυτή η διαδικασία, θεσμικά τουλάχιστον, όπω θα λέει και η πρόεδρο τη Βουλή, θα πρέπει να ακολουθούνται κατά γράμμα. Και εδώ παρακολουθούμε ένα πράγμα με το οποίο δεν έχουμε ξανά έρθει αντιμέτωποι. Αυτή τη σχέση δηλαδή που έχει δημιουργηθεί μεταξύ Προέδρου Βουλή και Προέδρου τη Δημοκρατία. Κοιτάξτε, εδώ και καιρό έχω πάψει να σχολιάζω ενέργειε και δηλώσει τη Προέδρου τη Βουλή. Ε, Αυτά που συμβαίνουν τώρα τελευταία είναι η προσπάθεια να εμφανιστεί ως δίθεν λειτουργία της Βουλής ε, μια ε, σειρά συσκέψεων όπου μετέχει μόνο ένα κόμμα, το κόμμα Λαφαζάνη και η ζωή Κωνσταντοπούλου. Με συγχωρείτε αλλά αυτό οδηγεί στον ευτελισμό της Βουλής. Δεν είναι Μάλιστα. Βουλή, ένα κόμμα, σύνει Κύριε Παπαδημούλη, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ που ήσασταν κοντά μας και, εγώ σας και σας ξεκινήσαμε και, και τη νέα σεζόν, η και... οποία διέκοψε για πολύ κάναμε λίγο. Κάναμε σε αυτή. <laughs> Σας ευχαριστώ